Πρώτη ερώτηση. Πώς αναλύουμε έναν τριψήφιο αριθμό? Το τελευταίο δεξιά ψηφίο ενός τριψήφιου αριθμού δείχνει τις μονάδες. Για παράδειγμα, ο τριψήφιος αριθμός 698 έχει 8 μονάδες. Το αμέσως προηγούμενο ψηφίο ενός τριψήφιου αριθμού, το μεσαίο, δείχνει τις δεκάδες. Στο παράδειγμά μας, ο τριψήφιος αριθμός 698 έχει 9 δεκάδες. Το αμέσως προηγούμενο ψηφίο ενός τριψήφιου αριθμού, το αριστερό, δείχνει τις εκατοντάδες. Στο παράδειγμά μας, ο τριψήφιος αριθμός 698 έχει 6 εκατοντάδες. Έτσι, ο τριψήφιος αριθμός 698 αναλύεται σε 600 και 90 και 8. Έτσι, δείξαμε πως ο τριψήφιος αριθμός 698 έχει 6 εκατοντάδες, 9 δεκάδες και 8 μονάδες. Δεύτερη ερώτηση. Να αναλύσετε τον τριψήφιο αριθμό 253. Ο τριψήφιος αριθμός 253 αναλύεται ως εξής. 253 ίσον 200 και 50 και 3. Έχει δηλαδή 2 εκατοντάδες, 5 δεκάδες και 3 μονάδες. Τρίτη ερώτηση. Ποια σύμβολα χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε αριθμούς? Το σύμβολο μεγαλύτερο. Ο μικρότερος αριθμός μπαίνει στη μύτη. Για παράδειγμα, 322 μεγαλύτερο του 121. Το σύμβολο μικρότερο, ο μικρότερος αριθμός μπαίνει στη μύτη. Για παράδειγμα, 192 μικρότερο του 256. Το σύμβολο ίσον. Το χρησιμοποιούμε όταν οι αριθμοί έχουν την ίδια αξία. Για παράδειγμα, 100 ίσο με το 100. Ώρα να παίξουμε το quiz της ενότητας. Θα βρεις το σύνδεσμο στο πρώτο σχόλιο κάθε βίντεο. Σε ευχαριστώ που και σήμερα διάβασες μαζί μου. Θα σε περιμένω στην επόμενη ενότητα. Έως τότε, να θυμάσαι, μπορούμε να μαθαίνουμε παίζοντας.